Όταν εγώ επιχείρησα να συγκροτήσω την Επιτροπή, ο κύριος Νανόπουλος δεν έστειλε άτομο για να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Πιέτρης, επειδή δεν θα ερχόσανε όλες οι παρατάξεις, μου είπε άστο, θα το συζητήσουμε όταν έρθει ο κανονισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο, και η απόφαση δική μου ήταν πρώτα-πρώτα να του στείλω έγγραφο για να μου απαντήσουν και εγγράφος, έτσι για να έχω εγώ καθαρή κατά κάποιο τρόπο τη δική μου πλευρά, και από εκεί και πέρα ο κύριος Νανόπουλος και πάλι φέρνει το θέμα αυτό μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ρίχνοντας αυτές τις μορφές έτσι όπως σας τις ανέφερα. Εγώ λοιπόν θα πω αυτή τη στιγμή και θα ρωτήσω τον κύριο Νανόπουλο. Έχει εκλείψει ο λόγος που οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι έχουν φύγει, όπως ο ίδιος λέει, γιατί κατ' ουσία δεν έχουν φύγει μέσα από αυτούς τους χώρους, και αν θέλετε μπορώ να σας το εξηγήσω. Έχουν εκλείψει λόγοι. Ποιος είναι ο λόγος ο βασικός που πήρε η Δημοτική Αρχή αυτή την απόφαση, δηλαδή να κλείσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο τις αίθουσες αυτές τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους? Μήπως ήταν πρωτοσέλιδο εφημερίδας η οποία μας κατηγορούσε για διακίνηση μαύρου χρηματός? Το έχει ξεχάσει αυτό ο κύριος Νανόπουλος? Ο ίδιος τι θέση πήρε σε αυτό το δημοσίευμα? Κάλυψε κατά κάποιο τρόπο με κάποια δήλωσή του το ΚΕΠΑΠ, τον κύριο Λαμπρινό, που όπως λέει και ο ίδιος τον έχει σε εκτίμηση? Άρα λοιπόν οι λόγοι, παιδιά, δεν έχουν εκλείψει. Και αυτά πρέπει να το πούμε στους συνδημότες μας. Δεύτερο, αναφέρεται και είναι ότι είναι σημαντικό οι σύλλογοι να γνωρίζουν τους όρους που θα μπαίνουν μέσα σε αυτές τις χώρους, μέσα σε αυτούς τους χώρους. Βέβαια είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό και αυτό το προβλέπει ο κανονισμός. Πού είναι ο ίδιος λοιπόν να έρθει να κάνει προτάσεις στον κανονισμό αυτόν, προτού μπει ήδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να είμαστε μέσα σε μια ομόφωνη απόφαση? Αυτό επιβάλλει η συνεργασία όλων των παρατάξεων. Πού είναι λοιπόν? Στο Διοικητικό μου Συμβούλιο οι εκπρόσωποι του είπαν ότι δεν τον ψηφίζουν τον κανονισμό και ότι θα τα πούμε μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα όταν ο κανονισμός θα έρθει. Στη διαπαραταξιακή που ψήφισε δεν έρχεται. Πείτε μου λοιπόν εγώ τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να καθορίσω τους όρους. Μιλάει ότι δεν υπάρχει εισήγηση, λέει, και γι' αυτό δεν μπορεί να συζητήσει. Μα εισήγηση είναι η απόφαση δική μου. Η απόφαση του νομικού προσώπου που έχει ψηφίσει ήδη τον κανονισμό αυτό είναι η εισήγηση. Έχει έρθει ο κανονισμός. Ο κύριος Νανόπουλος, όταν ήρθε τον Απρίλιο που επικαλείται ο κανονισμός μέσα σε αυτή την αίθουσα να συζητηθεί, πιάστηκε αδιάβαστος, δεν τον ήξερε, λέει. Αν και οι εκπρόσωποι του τον είχαν πάρει στα χέρια τους. Πού ήταν λοιπόν από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα να φέρει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του κανονισμού για να βελτιωθεί και η λειτουργία και του νομικού προσώπου, αλλά και όφελος προς τους συνδημότες μας? Αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να γνωρίζω μέσα από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ότι και ο κύριος Ψιλογιαννόπουλος και ο κύριος Πιέτρης έχουν κάποιες προτάσεις, τις οποίες έχω πάρει και γράφος και θα τις συζητήσω και μαζί τους, έτσι, και από εκεί και πέρα είναι προτάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν και μπορούν να μπουν μέσα στον κανονισμό. Πρόβλεψη κάνω ότι θα είμαστε και πάλι όταν ο κανονισμός θα έρθει και θα έρθει όσον ούπο στην επόμενη, στη μεθεπόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δείτε λοιπόν, και κάνω πρόβλεψη όπως ήδη ανέφερα, ότι δεν θα υπάρχει καμία μα καμία πρόταση εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών. Φθηνή ρητορική λοιπόν, δημόσιες σχέσεις. Δικαιωματικά τότε θα πρέπει ο κύριος Νανόπουλος να μας πει ποιους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, για ποιους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους ενδιαφέρεται και ποιους εξυπηρετεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι ουδής, και το είπα νωρίτερα, από τους πολιτιστικούς συλλόγους δεν εκδιώχθηκε. Ζητήθηκαν τα κλειδιά από κάποιους και τα πήραμε, όμως τους βρήκαμε και χώρους
για που εξυπηρετούν τις εκδηλώσεις τους και τις πρόβες τους. Αυτά είναι κάτι το οποίο έπρεπε και πάλι να υποθεί, το ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο, το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος και με την ανοχή όλων μας αυτοί οι σύλλογοι εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή μέσα σε αίθουσες του Δήμου. Είτε είναι σχολικά συγκροτήματα, είτε είναι άλλοι χώροι οι οποίοι είναι δημόσια κτίρια, αλλά μέσα σε δημόσια κτίρια είναι ακόμα, μέσα σε δημόσια κτίρια εξυπηρετούνται. Αυτά είχα να πω σε ό,τι αφορά τις εστιάσεις και τις κατηγορίες του κυρίου Νανόπουλου και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα και να το κλείσω. Αύριο στο Δημοτικό Θέατρο, πάω στα Ευχάριστα, γίνεται μια εκδήλωση με εκπροσώπους από τη λυρική σκηνή. Είναι το Όπερα Γκαλά 3, την έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Θα συμπράξουν η πειραματική χοροδία του Δήμου Ρόδου που έρχεται στην Κόρινθο για αυτό το σκοπό, η Opus Femina και η δική μας δηλαδή η χοροδία και διεθνούς φήμης λυρικοί τραγουδιστές όπως είναι ο Πέτρος ο Μαγουλάς, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ο Λεωνίδας ο Σακελαρίδης, η Εύη η Τσίρτση η δική μας και η Ελευθερία Ζαράκη. Διευθυντής ορχήστρας της πειραματικής σκηνής της Ρόδου θα είναι ο Γιώργος Σακελαρίδης. Αυτό θα γίνει αύριο στο θέατρο στις 8 η ώρα και προσκαλώ όλους τους δημότες, φίλους της λυρικής σκηνής να είναι εκεί γιατί θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε κοντά μας και τις ευχές μου για ένα καλό Σαββατοκύριακο.